καλησπέρα σε όλους. Μια παράκληση, μόνο αν μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο τα κινητά. Για να κάνουμε λίγο καλύτερα δουλειά. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε όλους. Ευχαριστούμε για το πρωινό ξεκίνημα. Ξέρω, είναι δύσκολο για όλους. Αλλά είναι θέμα να πρακτικά της ομάδας. Είναι η επίσημη παρουσίαση του προπονητή μας, του κ. Ανδρέα Τσιμπάνη. Θα μιλήσει πρώτα λίγο ο πρόεδρος, ο κ. Σιγμάς Αλαφούζος, ο Τάκης ο Λεωνίδας και μετά ο προπονητής και θα δεχτεί και ερωτήσεις. Παρακαλώ όμως μόνο για να το διευκρινίσουμε, να κάνουμε ερωτήσεις για τον προπονητή. Έτσι, να μην, δεν είναι συνεδρικής τύπου για όλους, είναι επίσημη παρουσίαση του προπονητή. Λοιπόν, κ. Πρόεδρε. I will speak in Greek because the journalists are Greek. I will learn. Okay. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο προπονητής μας, ο κ. Σαματσόνη, είναι ένας νέος άνθρωπος με εμπειρίες και με πολύ ψηλό επίπεδο. Και ποδοσφαιρικό και, αν θέλετε, μορφωτικό. Είναι, νομίζω, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να συνεχίσει τη φιλοσοφία της ομάδος μας, η οποία είναι να αναπτύσσουμε νέους παίκτες και να χρησιμοποιούμε και να μπορούμε να βρίσκουμε και κάποιους πιο μεγάλους παίκτες για να ενισχύουν την εμπειρία της ομάδος. Νομίζω ότι με την κατάσταση της Ελλάδος γενικότερα, μόνο εάν αναπτύξουμε δικούς μας ποδοσφαιριστές και βρούμε ειδικές περιπτώσεις, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πραγματικά ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρώπη. Όσον αφορά την Ελλάδα, είναι άλλες συνθήκες που θα επιτρέψουν να υπάρχει μια ανταγωνιστική, να είναι μια πρωταθλήτρια στην Ελλάδα, γιατί τις έχουμε συζητήσει και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα πράγματα είναι στο σωστό δρόμο σε επίπεδο δικαστικό. Πάντως, εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για τον προπονητή μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθε στην ομάδα. Αισθάνομαι ασφάλεια και χαρά που θα συνεργαστούμε και του εύχομαι και μας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, President. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα από την πλευρά μου εξ αρχής να... Εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα από την πλευρά μου και εγώ εξ αρχής να πω ένα ευχαριστώ στον Γιάννη τον Αναστασίου για την προσφορά του στην ομάδα μας. Μου δίνεται και με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Και να περάσουμε στην παρουσίαση του προπονητή μας, να του ευχηθώ πραγματικά να έχει δύναμη, πίστη για το project που έχουμε. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε ότι η επιλογή μας έγινε βάσει του project που έχει η ομάδα, βάσει της φιλοσοφίας που έχει αναπτυχθεί, αλλά επειδή ταιριάξανε πάρα πολύ οι απόψεις μας με τον νέο μας προπονητή. Είναι ένας νέος προπονητής με πάθος για δουλειά, εργατικός. Έχει δουλέψει σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Και είμαστε εδώ όλοι δίπλα του για να μπορέσουμε να τον στηρίξουμε στη δουλειά που θα κάνει και ευχόμαστε πραγματικά να έχει επιτυχίες με τον Παναθηναϊκό μας. Ευχαριστώ. Και εγώ από τη μεριά μου, λίγα λόγια. Καταρχάς, να ξεκινήσω και εγώ. Ευχαριστώντας τον Γιάννη τον Αναστασίου για την προσπάθεια και για τη δουλειά και αυτά που έχει προσφέρει στην ομάδα το διάστημα που ήταν εδώ. Και παράλληλα, να καλωσορίσω τον καινούριο μας προπονητή, τον κύριο Σαματσιόνη, ο οποίος, όπως είπαν και ο Πρόεδρος αλλά και ο Τάκης, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ κοντά στο προφίλ μας και σύγχρονα με τη φιλοσοφία και το project που είχε οριοθετηθεί στον Παναθηναϊκό. Είμαστε χαρούμενοι που βρίσκεται εδώ και το ευχόμαστε όλοι μας την καλή επιτυχία. Γνωρίζω ότι θα έχει τη στήριξή μας όλων
έτσι ώστε να μπορέσουμε. Γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Παναθηναϊκός, ξέρει, έχει ενημερωθεί και βέβαια το ήξερε και από πριν. Και από εκεί και πέρα να το ευχηθούμε όλοι μας καλή επιτυχία και καλώς, για το καλό σύρθι. Να είστε καλά. Ωραία. Τώρα νομίζω ότι είναι στη σειρά να μιλήσει και να μιλήσει. I want to say thank you again to my president. I want to say thank you to the director that chose me, that they wanted me in a very strong way, and I'm very happy about this, about these feelings. And this is also a reason that I am excited and happy to be here. And I don't like very much to speak. I prefer to work. I know that I'm in a great club, great tradition club, with many fans, with great passion behind the team, around the team, and beside the team in every match. And I'm proud. I'm proud to be here. And so, not many words, but that's the way I like to be. Καλή σας ημέρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον διευθυντή της ομάδας που μου έδωσαν τη δυνατότητα να είμαι εδώ. Με ήθελαν πραγματικά πολύ και αυτό με κατέστησε πάρα πάρα πολύ χαρούμενο να μοιραστώ τέτοια συναισθήματα με όλη την ομάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Να πω ότι δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια, μου αρέσει η δουλειά και ξέρω ότι έχω έρθει σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο, με μια τεράστια παράδοση, με πάρα πολλούς φιλάθλους και με ένα πάθος που χαρακτηρίζει το σύνολο του συλλόγου, το σύνολο του συλλόγου γενικά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι εδώ και όπως είπε πιο πριν, όχι λόγια, πολλή δουλειά. So you know that when a coach comes during the season, is very different between when a coach start. And you know this is the football. I have my idea. I respect the works of my ex-coach, of the ex-coach of Panathinaikos, because in these years he did a good job, and. And for me, it's important to respect what I found. But you know, now we did three or four sessions together with the teams, and I'm quickly understand the players. And about this, the directors help me, are closer to me day by day. And for the start, the only things that I can say with sure. Is that Panathinaikos will play with two strikers, with two forward players, because they have good players, and with four backs. That's the first indication, and then we have to work, we have to learn better as possible the players, and it's normal that it needs time. Όπως καταλαβαίνετε, ένας προπονητής ο οποίος έρχεται εν μέσω της χρονιάς έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτή η κατάσταση σε σχέση με έναν προπονητή που αναλαμβάνει την ομάδα από την αρχή. Εγώ προσωπικά έχω τις δικές μου ιδέες. Σέβομαι απολύτως τον προηγούμενο προπονητή και την πολύ καλή δουλειά που έκανε και έχω μεγάλο σεβασμό σε όλους αυτούς. Όμως, έχω τις δικές μου ιδέες και μέσα σε αυτές τις τρεις-τέσσερις πρώτες προπονήσεις που έχουμε ήδη κάνει, προσπαθήσαμε να περάσουμε κάποια πράγματα, να καταλάβουμε και εμείς τους παίχτες και οι διευθυντές. Να μας βοηθήσουν, ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά μας υποστήριξαν. Το μόνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με δύο επιθετικούς και τέσσερις στην πίσω γραμμή της άμυνας. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες στη διάθεσή μας. Γι' αυτό εναπόκειται σε εμάς να εργαστούμε, να δουλέψουμε, προκειμένου να μάθουμε και τους παίχτες και νέα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε χρόνο.
Τάσο. Θα έπαιρνε σε τύχη και το πρώτο παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας να είναι κοντά στο Ολυμπιακό. Πώς αισθάνεται γι' αυτό? So, next match is probably the most important match in Athens against the now is the leader of the standings, the Olympiakos, and I know there is a big rivalry between the two clubs, between the fans. That is normal. I came from two cities that have a great rivalry, like Milan, Inter Milan and Milan, and Rome. And so I don't know, but I can imagine what this rivalry can do. Today I see for the first time the stadium, and when I come into with the president, I imagine full of our fans. For me, this is these are the games that a coach, a player, live for play. I love to play this game. Anyway, I don't know. Now I have the time to understand. But we prepare at the best for this game as possible, and I love this game. Όντως, η επόμενη αγωνιστική, πρώτη μας αγωνιστική θα είναι απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι ίσως το πιο σημαντική αναμέτρηση της χρονιάς. Παίζουμε απέναντι στον επικεφαλής της βαθμολογίας. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο συλλόγων, μεταξύ των φιλάθλων τους. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Προέρχομαι άλλωστε, έχω εμπειρία από δύο πόλεις όπου χαρακτηρίζεται από μια τέτοια κόντρα μεταξύ μεγάλων ομάδων, στο Μιλάνο και στην Ρώμη αντίστοιχα. Δεν γνωρίζω ακριβώς αυτή την κόντρα, όμως μπορώ να τη φανταστώ και πριν. Όταν έκανα τη βόλτα με τον πρόεδρο στο γήπεδο, το οποίο επισκέφθηκα για πρώτη φορά, το είδα, το φαντάστηκα γεμάτο από φιλάθλους. Τόσο ένας παίχτης όσο και ένας προπονητής ουσιαστικά ζει για τέτοιου είδους αναμετρήσεις και όλοι λατρεύουμε να είμαστε κομμάτι μιας τέτοιας αναμέτρησης, να παίζουμε σε μια τέτοια αναμέτρηση. Δεν έχω πολύ χρόνο να καταλάβω ακριβώς αυτή την κότρα, όμως το σίγουρο είναι ότι θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτή την αναμέτρηση. Λατρεύουμε τέτοια μάτσα. Thank you for the welcome. You know, I found this team. Now this team, now the team has not every player because we missed five players for the national team, and also young players in the under 21, under 11, 19, and I wait to watch, to see, to know every player. And then we have a few days, not many time, to prepare the first match. I don't like to speak before to know very well the situation. I don't like, it's not professional. I listen to everybody that are around me, the president, the director. Every advice is now for me is important because I have not many much time. But you know that I want the last word is mine, and I wait to understand better the players, better the situation, because someone I didn't see anymore now, until now. Κατά πρώτον να σε ευχαριστήσω για το καλωσόρισμα. Να πούμε ότι βρήκα μια ομάδα συγκεκριμένη και αυτή τη στιγμή κάνουμε προπονήσεις δίχως τους πέντε παίχτες οι οποίοι είναι δεσμευμένοι με τις υποχρεώσεις τους στις εθνικές ομάδες και έχουμε κάποιους παίχτες από τις μικρότερες ομάδες στη διάθεσή μας. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε, να μάθουμε και τους παίχτες καλύτερα και σίγουρα σε αυτό το μικρό όντως χρονικό διάστημα να προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα έλεγα ότι δεν θα ήταν επαγγελματικό να μιλήσω πριν δω, πριν καταλάβω, πριν κατανοήσω
παίχτες και καταστάσεις. Και γι' αυτό το λόγο, ακούω. Ακούω ότι έχουν να μου πούν ο πρόεδρος, οι διευθυντές, και κάθε πληροφορία, κάθε συμβουλή που λαμβάνω είναι πολύτιμη. Δεν έχουμε χρόνο. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η τελευταία λέξη ανήκει σε εμένα. Εγώ έχω τελευταία λέξη, γι' αυτό προτιμώ να περιμένω μέχρι να κατανοήσω πλήρως κάποια πράγματα και μετά να μιλήσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Παναθηναϊκό και καλή επιτυχία. Με τι θα ήθελα να συμβαίνω στο τέλος της χρονιάς, όχι τόσο σαν υλοποίηση στόχων, αφού είπατε και εσείς ότι προτιμάτε να μην μιλάτε αλλά να μοντέρετε, αλλά παραγωγικά, σαν εικόνα του Παναθηναϊκού, με τι θα ήθελα να ευχαριστήσω. Thank you for the welcome. As I said, I trust very much in the director words. When I met him, when I met them for the first approach, and then I trust in the president words. So I want to repay his trusting in me to work as do I best. And I know that we are in a big club, and I know that the job of a coach will be judged by the results, only by the results, and also by the works. So I don't like to promise anything in the football, because I like to make concrete things, the facts. And so now we have to work, we have to work a lot and try to improve. For to start, I need to transfer my ideas to the team with my staff, and we are working hard just from the first trainings, and that's the way that we have to work. Και πάλι να σας ευχαριστήσω για το καλωσόρισμα. Οφείλω να πω ότι μου έδειξε εμπιστοσύνη και έχω εμπιστοσύνη στους διευθυντές, οι οποίοι έκαναν και την πρώτη προσέγγιση, και στα λόγια του Προέδρου. Τους εμπιστεύομαι απόλυτα και οφείλω να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη μου που μου έδειξαν. Επίσης, οφείλω να εργαστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως γνωρίζω, καθώς έχω έρθει σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο. Γι' αυτό και προτιμώ, όπως συμβαίνει πάντα, να κρινόμαστε αποτελέσματα. Η δουλειά ενός προπονητή κρίνεται από τα αποτελέσματα που φέρνει. Δεν θέλω και δεν μου αρέσει να δίνω υποσχέσεις. Αυτό που μου αρέσει είναι να κάνω πράγματα συγκεκριμένα και βάσει αυτών να μιλούμε. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά, να εργαστούμε σκληρά προκειμένου να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, και τόσο εγώ όσο και το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο μου θα προσπαθήσει να περάσει κάποιες από τις ιδέες αυτές στην ομάδα. Αυτό, όπως σας είπα, βασίζεται στην σκληρή δουλειά, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και έτσι θα συνεχίσουμε. Καλώς ήρθατε. Συνέβησαν οι πρώτες του μέρες στο Παναθηναϊκό, με τις πρώτες μέρες που εσύ έκανε προπόνηση με την ομάδα. Θέλω να μας πει σε τι κατάσταση τον βρήκε και πόσο σημαντικός είναι στο δικό του μυαλό για την ομάδα που θέλει να χτίσει στο Παναθηναϊκό. Thank you for the welcome. I guess that Essien is a famous player. I just knew him in Milan because we play against. And I guess that in summer this is one of the best players that the Panathinaikos bought. And I know that everybody is unhappy that he can play until now. But we have to, step by step, we have to be quiet with him. And this is, for me, is most important. Is important the medical report and how the players feel. And between these two situations, we can improve his condition, his fitness. And now, he made the entire trainings, and he feel good, better, day by day. And he's an experienced player. He know his body, he know his fitness. And he's not like, for example, a 19 player that
he have no much experience about his condition. So we wait. We don't have hurry. We have to manage him as the best, and then he grow up, and we wait about his condition, to check his condition day by day. Αναφορικά με τον Εσχέν, λοιπόν, να πούμε ότι είναι ένας διάσημος παίχτης. Τον είχαμε αντιμετωπίσει στο Μιλάνο, τον γνωρίζουμε. Και όντως το καλοκαίρι ήταν ίσως μία από τις καλύτερους παίχτες οι οποίοι ήρθαν στον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν είναι χαρούμενος με το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται. Ωστόσο, η προσέγγιση που πρέπει να έχουμε είναι μία προσέγγιση βήμα προς βήμα. Εγώ θα βασιστώ τόσο στις αναφορές που λαμβάνω από το ιατρικό επιτελείο, όσο και από το τι λέει ο παίχτης για το πώς αισθάνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και βεβαίως στην πορεία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάστασή του. Έχει βγάλει ολόκληρη την προπόνηση, αισθάνεται καλά, κάθε μέρα αισθάνεται καλύτερα. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, ένας παίχτης με πολύ μεγάλη εμπειρία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το σώμα του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν είναι ένας παίχτης μικρής ηλικίας που δεν έχει τέτοια εμπειρία. Ωστόσο, πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να δείξουμε υπομονή, να περιμένουμε, να μην πιέσουμε καταστάσεις και να διαχειριστούμε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βεβαίως να βλέπουμε κάθε μέρα πώς εξελίσσεται. Coach, you told us, but what are your personal aims you want to develop for Panathinaikos? Let's say to make a bigger name and go back again to Italy as a coach for Inter again? I know that I'm a young coach. I was lucky that I made just two big experience. I take over 100 cups in Serie A and also in Europa League, and that was a lucky experience for a 39 years old coach. So for me, Panathinaikos is a step on forward, because they wanted me, and I trust very much in this project, and for me it's very important that our philosophy are very near, closer, because this team is a mix about young player that probably with luck can be have a great future, and experienced player that leaders the team. So I am very happy to be here, and in the football there is only the present, there is not the future, and you have to do the best in the present. For me, the present and the future is the Panathinaikos. Ομολογουμένως είμαι ένας νέος προπονητής, ο οποίος στάθηκε αρκετά τυχερός, διότι έχει μεγάλη εμπειρία από τις 100 περίπου παρουσίες τόσο στο πρωτάθλημα της Serie A στην Ιταλία, όσο και από τις παρουσίες στο Europa League. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για έναν 38χρονο, 39χρονο προπονητή. Για μένα ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα βήμα μπροστά. Με ήθελαν να έρθω στην ομάδα, έχω εμπιστοσύνη στο project που μου παρουσίασαν, και το πιο σημαντικό είναι ότι οι φιλοσοφίες μας είναι συμβατές. Η μία είναι κοντά στην άλλη. Η ίδια είναι μια ομάδα που έχει ένα πολύ ωραίο μείγμα από νέους παίχτες με μέλλον μπροστά τους και από έμπειρους παίχτες οι οποίοι λειτουργούν ως ηγέτες. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που είμαι εδώ και οφείλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει μόνο το παρόν, δεν υπάρχει το μέλλον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για το παρόν, είμαι στο Παναθηναϊκό και το μέλλον μου είναι ο Παναθηναϊκός. Άλλη ερώτηση. Yes, probably. I listen. My ex players calls me when they knew about the Panathinaikos offer. Karnezis played here, and he was the keeper of Panathinaikos, and both said to me to have a great luck here, and I was very happy that I come here. I like both, but I guess, I don't know. You have to ask the president that can come back. I don't think, because Udinese wants the players and they can't move from Udinese. So
I like the mentality of these two players. I knew also the player, the Greek player in Rome, like Torosidis, like Torosidis, Manolas, and now the Serie A is as we can say, is full of Greek players, because there is also Moras, was Feftazidis, there was a lot of Greek players in Italy. So it demonstrates that the Greek football can grow up, and the Greek players can play in the best European leagues. So to answer your question, I don't think that Panagiotis Kone can back to Panathinaikos. Ομολογουμένως, οι δύο αυτοί πρώην παίχτες μου με πήραν τηλέφωνο όταν έμαθαν για την προσφορά από τον Παναθηναϊκό, και ο Καρνέζης, ο οποίος ήταν πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, και οι δύο, με τους δύο μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου ευχήθηκαν καλή τύχη και μου εξέφρασαν τη χαρά τους για την προσφορά αυτή. Συμπαθώ και τους δύο παίχτες, και όσον αφορά την επιστροφή ενδεχόμενα του Καρνέζη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το απευθύνεται στον πρόεδρο. Γνωρίζω πάντως ότι ο Ντιοντινέζε τον θέλει τον παίχτη, και οφείλω να πω ότι συμπαθώ πάρα πολύ μου αρέσει πάρα πολύ η νοοτροπία αυτών των δύο παιχτών. Επίσης, έχω γνωρίσει και άλλους Έλληνες παίχτες που αγωνίζονται στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, τον Μανολά, τον Τωροσίδη στη Ρώμα. Επίσης, το Ιταλικό Πρωτάθλημα έχει γεμίσει πλέον με Έλληνες παίχτες. Υπάρχει ο Μόρας, υπάρχει ο Φετφατζίδης. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει βήματα προόδου. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες παίχτες μπορούν να παίξουν ανταγωνιστικά, να συμμετέχουν ανταγωνιστικά σε κορυφαία πρωταθλήματα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της μεταγραφής, ενδεχόμενης μεταγραφής του Κονέ, δεν το νομίζω. Επόμενη ερώτηση. Στοιχεία θα έχουν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. I feel very sorry, but I prefer to speak about the next match when we are closer, because now I don't see every player of my team, and it's too early to speak about the match, and I feel very sorry. It's not personal, but I prefer to speak when we will be nearest the match. Σας ζητά συγγνώμη, βεβαίως και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Απλά θα προτιμούσε να μιλήσει για την αναμέτρηση αυτή, καθώς θα πλησιάζουμε στην ημερομηνία της αναμέτρησης, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει δει και όλους τους παίχτες. Και πάλι συγγνώμη, δεν είναι προσωπικό, θα το συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Μίλησε προηγουμένως για την άνοδο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν πάει και σε Ιταλικό Πρωτάθλημα, έχουν πάει και σε άλλα πρωτάθληματα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει κάποια χρόνια θέλει στην ελληνική ποδοσφαιριστική ομάδα. Θέλω να μας πει αν και εκείνος φαντάζεται, διότι έχει περάσει ένα μεγάλο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, μια κατά βάση ελληνική ομάδα. Absolutely, because I guess I trust in the main part of the team. It represent the mentality of the city, of the people, of the nation. I comes from a mentality of Rome, where the Romanian, I don't know, the people that was born in Rome are a long tradition as a captain of the team. And I guess, I hope that Panathinaikos in the future can have the big part that knows the mentality of the Greeks. So I understand that the football comes to internationalizing the teams, and it's normal that you have also important players about every part of the world, of the Europe. That this is normal. But the dressing room, the most part of the dressing room, needs to represent the mentality of the city, of the people, of the nation.
Η απάντηση είναι απολύτως σε αυτό που ρωτήσατε. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες και οφείλει ο κορμός της ομάδας να αντιπροσωπεύει, να αντανακλά την νοοτροπία, τη φιλοσοφία της πόλης, του έθνους, των κατοίκων, των πολιτών της. Προέρχομαι από μια πόλη, από τη Ρώμη, όπου έχει μια μεγάλη παράδοση στο να παράγει ηγέτες, αν θέλετε, και να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικεφαλής ομάδας τους. Και ελπίζω, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ότι ο κορμός, το μεγαλύτερο κομμάτι της ομάδας, θα αντανακλά, θα αντιπροσωπεύει αυτή ακριβώς την νοοτροπία, αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, οφείλουμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα στάδιο διεθνοποίησης. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί παίχτες, οι οποίοι έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, στα αποδυτήρια πρέπει ο κορμός, το κύριο μέρος, να είναι αυτό το οποίο εκφράζει την νοοτροπία, όπως προείπε, του λαού, των κατοίκων, της πόλης από την οποία προέρχεται η ομάδα. Coach, are you going to reveal us or you prefer to keep it as a secret information for the forthcoming derby? Will be, let's say, a 4-4-2 in a direct line? Sure, but I don't know. Thank you, sir. No, it's very early. I don't see every players. Berg misses, Karelis misses, Abate misses, the Pranic misses, Kokunis misses. I don't see. But I prefer to watch in the eyes. I prefer to shake his hands. I prefer to know him. Και πάλι η απάντηση ήταν ότι ζητά συγγνώμη, αλλά είναι πολύ πρόημο να συζητήσουμε. Καλά-καλά δεν έχω δει όλους παίχτες. Λείπει ο Μπέρκ, λείπει ο Καρέλης, λείπει ο Αμπέιτ, λείπει ο Πράνιτς, λείπει ο Χουχούμης. Και σε συνέχεια της ερώτησης είπε ότι προτιμώ, ναι, με τους γνωρίζω, αλλά προτιμώ να τους δω ο ένας μπροστά στον άλλον, να μιλήσουμε, να κάνουμε μια χειραψία, να τους δω μπροστά μου και μετά να μιλήσουμε. Ήθελα να επιμείνω λίγο στον τρόπο που έχει στο μυαλό του το παιχνίδι. Θα περιμένουμε σε βάθος χρόνου σταθώς μια ομάδα που θα περιμένει στα τρία τέταρτα του Πέδρου να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση, μια ομάδα η οποία θα πιέζει ψηλά τον αντίπαλο. Πώς θέλει να παίζει ο καθένας, να έχει την κατοχή της μπάλας, βασικά δεν είναι πράγματα που έχει στο μυαλό του. Για το ίδιο το ποδόσφαιρο και τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως θέλει μελλοντικά έστω να τον δει. I think, I'm sure that Panathinaikos is a big club and a big team, a big tradition. 20 times Panathinaikos won the Greek Super League, and I guess that we have no choice for joke, because we have to do the match. We will be proposal. We have to do the match. So we know. In Italy, there is like a motto. I try to translate correct. The attack face sells the ticket, but the defense win the champions. I don't know if the translation is correct, but. Λοιπόν, η απάντηση ήταν ότι σίγουρα έχω έρθει σε έναν πολύ μεγάλο σύλλογο με πολύ μεγάλη παράδοση, με 20 τόσα πρωταθλήματα, οπότε δεν υπάρχει επιλογή, δεν μπορούμε να αστειευτούμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και απλά έκλεισε την απάντησή του με έναν ερανισμό, με αυτό που λένε συνήθως στην Ιταλία, το οποίο λέμε και εμείς στην Ελλάδα, ότι η επίθεση φέρνει τα εισιτήρια και η άμυνα φέρνει τα πρωταθλήματα. Sure, I respect the situation at all. It happens also in Italy that sometimes the nation situation have a good, a bad moment. So I guess that the football can give sometimes a little hand to the situation for the people, and we are obligated to do the best for the people, for our fun. And put in the pitch, put in our work, everything we have as can we best
as so there isn't much can I can say about it. Η απάντηση ήταν ότι έχω μεγάλο σεβασμό για την κατάσταση την οποία βρήκα εδώ και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν περιόδους στα πάνω τους ή στα κάτω τους. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο ρόλος του είναι να δώσει ένα χέρι βοηθείας προς τους συμπολίτες μας, προς τους οπαδούς βεβαίως αυτής της ομάδας και της κάθε ομάδας, και από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους προσφέρουμε χαρά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μέσα στο γήπεδο δώσουμε το 100% και ό,τι έχουμε να δώσουμε σε ό,τι αφορά την απόδοσή μας. Thank you.